Τοποθέτηση. Μ' ανησυχεί λίγο η απάντηση κυρία Καρακώστα, η οποία δείχνει να βρίσκει λίγο δίκιο στα λόγια του Σκοπιανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική δημοκρατία τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει εκφράσει με κανένα τρόπο οποιαδήποτε αλλητρωτική διάθεση απέναντι σε οποιαδήποτε γειτονική χώρα. Και η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες έχει εμφανώς ένα αποκλειστικά αμυντικό δόγμα. Είναι μεγάλο λάθος σε αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται, γιατί επειδή το κύριο ζητούμενο στη διαπραγμάτευση με τα Σκόπια είναι το θέμα της ταυτότητας της χώρας, γιατί εκείνη η βάση όλου του αλλητρωτισμού που χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες από τη γείτονα χώρα, με την οποία συμφωνώ με την κυρία Καρακώστα ότι είναι θετικό να έχουμε καλές σχέσεις, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε έννοια αμοιβαιότητας. Η Ελλάδα ουδέποτε είχε οποιαδήποτε διεκδίκηση με οποιοδήποτε τρόπο απέναντι στη γείτονα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να λύσουμε στο θέμα με τη γείτονα χώρα. Αλλά να σας πω και ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο. Ναι. Σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη ένταση στην περιοχή, σε μια εποχή που όλα είναι ανοιχτά στα εθνικά μας θέματα, δεν μπορούμε να έχουμε και μια διχαστική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία στηρίζει την πολιτική ρητορική της σε διχαστικό λόγο, μπαίνει σε μια οξύτατη, παραδείγματος χάρη, σκανδαλολογία, διαβρώνει θεσμούς και βλέποντας και από διάφορα δημοσιεύματα σημερινά, να μην μπω ένα-ένα να τα σχολιάσω, δείχνει να έχει το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι ως προτεραιότητα σε μια κρίσιμη εποχή για όλη την περιοχή. Χρειάζεται μια περισσότερη σοβαρότητα από την πλευρά της κυβέρνησης και φυσικά στα εθνικά θέματα χρειάζεται να υπάρξει και μέσα στην κυβέρνηση επιτέλους μια συνεννόηση, διότι ακόμα κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η επίσημη εθνική μας θέση στα εθνικά θέματα λόγω της διχογνωμίας.